εσείς, πώς νιώθετε? Τέλεια. Τέλεια. Εύη, τι έχεις πάθει, επειδή λείπει η Μικαέλα. Όχι, μια χαρά είμαι. Χαρά είναι. Πιο ξεπαραίου δεν γίνεται. Αυτό καλό δεν είναι. Γιατί είναι καλό? Σε άλλο σετ θα πας σε λίγο. Α? Τι σημασία έχει αυτό? Τι το σημαντικότερο αυτό, είναι να βγαίνω καλή στη λήψη. Όλα τα άλλα περισσεύουν για μένα. Είναι περιτά. Τα λόγια είναι περιτά. Σημάς, μωρέ. Αν ήταν η Μικαέλα εδώ, θα ήταν διαφορετικά. Θα είχα σε κάποιον από τον πόνο μου, οπότε τώρα είμαι λίγο μόνη μου και το περνάω μόνη μου. Δεν πειράζει, εντάξει. Μέσα στο παιχνίδι είναι κι αυτό. Περίμενα ότι θα γίνει και είναι φυσιολογικό. Πάω λίγο σε αυτό μου, το παίζει λίγο σκληρός. Εγώ, γιατί? Έχεις βουρκώσει. Όχι, απλά μου πονάει το μάτι μου. Αυτό είναι μια ωραία δικαιολογία για την coach. Πού τα φουλάς αυτά, ρε? Είναι αυτό που είπα. Όταν το παίζει δίμα. Δεν είναι μιλάτε με κανέναν εδώ? Δεν είναι ότι δεν θέλω. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή κάτι fake. Δεν μ' αρέσει. Καλύτερα να είμαι μόνη μου και να πηγαίνω στο στόχο μου παρά να λιώνομαι σε. Γιατί ξέρω ότι δεν με πάρει. Οπότε. Το προσπαθείς λίγο, ή? Δεν θέλω και να προσπαθήσω, αλλά δεν είμαι και αρνητική. Αν όμως αυτό έφτιαχνε λίγο το κλίμα και την ψυχολογία σου και ήσουν καλύτερα μες στο σπίτι. Δεν νομίζω να φτιάξει την ψυχολογία. Όχι για να γίνει επικολλητές οι φίλες ξαφνικά, αλλά για να είναι λίγο πιο έτσι χαλαρά τα πράγματα. Δεν νομίζω αυτό να γίνει. Και δεν θέλω κιόλας. Δεν είναι ότι θέλω να το παίξω που μόνο με εσύ. Πάει στην άκρη και δεν μιλάει σε καμία. Δεν σε βλέπω από την πρώτη στιγμή, μωρέ, έτσι λίγο σήμερα σαν μόνη σου. Ναι, γενικά όμως δεν μπορώ να μπω σε φίλες οι οποίες δεν ταιριάζω. Δεν είπαμε, θεατρικό. Θεατρικό. Τώρα πρέπει να είσαι πολύ δυνατή και να τα ζώσεις. Και να κάνεις κατοστάρι. Όχι μόνο εσύ και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Μαζί. Τώρα είναι. Ξέρω. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά με σένα θα βγω από το γράφημα. Το παραγόντρο. Ευχαριστώ. Εγώ σήμερα με Εύη. Με Εύη. Σμέψε. Είναι μέχρι να πάμε μαζί στο σεφ. Oh, θα περιμένω. Γιατί ξέρετε. Είναι και ότι δεν μιλάμε καθόλου με τους εγγόνους. Είναι ένα θέμα και αυτό. Θεωρώ πολύ φυσιολογική την αντίδρασή της, ειδικά τώρα που έφυγαν και τα πιο κοντινά της πρόσωπα. Κι εγώ στη θέση της, αν κλεινόμουν λίγο περισσότερο όπως κάνει η Εύη, θα ξέσπαγα έτσι. Οπότε γι' αυτό και τη στάθηκα λίγο σήμερα. Δηλαδή τώρα πρέπει να βρεις όλη τη δύναμη που σου έχει από μένα. Ναι, σίγουρα. Μην το αφήνεις να σε επηρεάσει. Όχι, αλλά είναι δύσκολο, παιδί μου, τώρα, γιατί έχω καιρό να μιλήσω και εγώ δεν μπορώ. Θέλω να παίρνω δύναμη, κατάλαβε. Εντάξει, λογικό. Κάποια στιγμή στο backstage η Εύη άρχισε να κλαίει. Εντάξει, μάλλον αγχώθηκε παραπάνω, δεν ήταν σίγουρη για αυτά που έδωσε on set. Προφανώς στεναχωρήθηκε και της βγήκε όλο αυτό σε πίεση και έκλαψε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες δεν πήγαμε κοντά της, γιατί δεν έχουμε και την τρελή σχέση, οπότε θα ήταν κάπως αμήχανο. Εντάξει, δεν περίμενα να έρθει να μιλήσει, ας πούμε, για Μανατίδου ή Τσακουρίδη Καζαριάν. Φυσιολογικό το θεώρησα να μην έρθουν. Η Ευέλινα, επειδή είναι πιο ευαίσθητη και πιο καλό παιδί από τις υπόλοιπες, είναι πιο ντόμπρα, πιο αγνή. Θεώρησα ότι σίγουρα θα ερχόταν να μου μιλήσει και η Μαριάννα Επενέση, αλλά και η Ερμίδου. Το ότι δεν πήγα δεν πάνε από ότι είμαι κακός άνθρωπος και δεν με ενδιαφέρει. Ήταν άσχημο να τη δω μου, να ήταν μόνη της και να κλαίγε, όμως. Εντάξει, πειράζει, πήγαν η Ευελίνα και η Ειρήνη. Τι. Ευαισθητούλες γκάμστερ σήμερα. Τώρα είναι μέχρι να ηρεμήσει γιατί τρέχουν μόνο της. Κάνε έτσι. Και Ερμίδου όσο σκληρή δείχνει, πιστεύω δεν είναι έτσι. Θέλει να δείχνει αυτό το σκληρό κορίτσι που δεν θέλω να τη συμπαθούν, αλλά εγώ κατά βάθος έχω μία συμπάθεια απέναντί της. Είναι λίγο στο στυλ μου, αλλά δεν το έχει καταλάβει ακόμα.
Εντάξει, πρέπει να βρούμε πράγματα να ξεχνιόμαστε, η αλήθεια είναι, αλλά... Θα γυρίσουμε το βράδυ. Καλά. Ναι, ναι. Ευχαριστώ.